Και θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι, με μία ακόμη σύνδεση. Ο συγγραφέας των best sellers, Στέφανος Ξενάκης, έρχεται αύριο Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου, στη Λαμία για μία ομιλία με τίτλο 10 πράγματα που δεν μας έμαθαν, στο πλαίσιο της περιοδίας του σε όλη την Ελλάδα, με αφορμή την κυκλοφορία του νέου του βιβλίου με τίτλο Ναι. Και έχουμε την εξαιρετική τιμή στο σημείο αυτό να φιλοξενούμε ζωντανά τον Στέφανο Ξενάκη. Μας αναμένει σε σύνδεση Skype και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα από τη Λαμία. Καλησπέρα και από μένα, είναι δική μου η τιμή. Και εγώ θα ξεκινήσω καταθέτοντας την πολύ μεγάλη μου χαρά που αποδεχθήκατε την πρόσκληση να είστε απόψε ζωντανά στο δελτίο του Star Κεντρικής Ελλάδας, κύριε Ξενάκη. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας συναντώ, έστω έτσι τηλεοπτικά. Θέλω να πω, ξεκινώντας επίσης, γιατί προετοιμάζοντας τη συζήτησή μας, διάβασα κάτι που έχετε πει και πραγματικά μου έκανε εντύπωση, ότι δεν δηλώνεται συγγραφέας. Ένας άνθρωπος που έχει πουλήσει 200.000 αντίτυπα, τα βιβλία σας έχουν μεταφραστεί, αν δεν κάνω λάθος, σε 35-36 χώρες κυκλοφορούν, σε πάρα πολλές γλώσσες έχουν μεταφραστεί. Ο τίτλος αυτός, λοιπόν, σας ανήκει, αλλά εσείς δεν δηλώνετε συγγραφέας. Η πρώτη μου ερώτηση, λοιπόν, είναι αυτή. Πώς συστήνεστε? Δεν είμαι επαγγελματίας συγγραφέας. Μου αρέσει να γράφω και μέσα από το χαρτί και από το κομπιούτερ να μοιράζομαι σκέψεις, συναισθήματα και γνώσεις, τέλος πάντων, που έχω. Οπότε θεωρώ ότι αν κάποια στιγμή κάνεις κάτι επαγγελματικά, το ορίσεις ότι αυτό είναι το επάγγελμά σου, χάνεται λίγο η μαγεία. Οπότε εμένα μου αρέσει να γράφω, ας το πούμε έτσι. Έχω και τη δική μου ορολογία. Μου αρέσει πραγματικά να γράφω και να μοιράζομαι τις στιγμές. Γι' αυτό το έχω πει αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Είναι τρομακτικό αυτό το μοίρασμα, έτσι. Έχετε δώσει κομμάτια της ψυχής σας στο αναγνωστικό σας κοινό, τις εμπειρίες σας, τα προβλήματα, τα τραύματα. Κάποιοι ίσως δεν θα το τολμούσαν. Και μη σας πω, οι περισσότεροι δεν το κάνουμε. Είναι πολύ σύντομη, αν θέλετε τη γνώμη τη δική μου, χωρίς να είμαι ειδικός, είναι πολύ σύντομη η ζωή για να μην το κάνουμε. Είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή για να μην ανακαλύψουμε ποιος ή ποια είμαστε στα αλήθεια. Είναι πολύ σύντομη η ζωή για να μοιραζόμαστε μόνο τις ομορφιές και τα γενέθλια και τις επιτυχίες μέσα από τα social media. Και αυτό το οποίο μας κάνει ανθρώπους τελικά είναι αυτές οι δύσκολες στιγμές και τα τραύματα που όλοι μας τις έχουμε, αλλά οι περισσότεροι τις έχουμε κουκουλώσει αρκετά κάτω για οποιουσδήποτε λόγους. Mm-hmm. Οπότε εμένα, εκτιμώντας ότι είναι πάρα πολύ σύντομη η ζωή και επειδή δεν ξέρω αν αύριο θα είμαι εδώ πέρα, το κάθε αύριο, έχω επιλέξει να τα μοιράζομαι σήμερα με τον καλύτερο τρόπο που μπορώ για να βοηθήσω κι άλλους. Και ξέρετε, αυτός που τα μοιράζεται πρώτα βοηθάει τον ίδιο τον εαυτό και μετά βοηθάει άλλους ανθρώπους. Έτσι. Αυτό είναι δηλαδή το πρώτο βήμα, να εξωτερικεύσουμε αυτό που μας απασχολεί, αυτό που μας βασανίζει, να μιλήσουμε για αυτό που έχουμε στην ψυχή μας και την μαυρίζει. Έτσι. Αυτό είναι το πρώτο βήμα για να βελτιώσουμε τη ζωή μας, κύριε Ξενάκη. Επαναλαμβάνω, δεν είμαι ψυχολόγος. Απλώς είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος παρακολουθώ ψυχοθεραπεία σαν θεραπευόμενος πολλά χρόνια. Και παρακολουθώ και πάρα πολλά σεμινάρια στο coaching και. Οπότε θεωρώ ότι πραγματικά το γνώθεις αυτόν. Δεν νομίζω το λέμε εμείς. Το έχουν πει αρχαίοι μόνοι πρόγονοι. Το γνώθεις αυτόν. Mm-hmm. Είναι πραγματικά να ψάξω ποιος τα αλήθεια είμαι. Γιατί αυτό το οποίο νομίζω ότι είμαι, σε σχέση με αυτό το οποίο ψάχνοντας θα βρω, είμαι σίγουρος ότι είναι κάτι τελείως διαφορετικό για τους περισσότερους από εμάς. Τουλάχιστον για μένα ήταν και είναι. Η λύση είναι μέσα μας, λοιπόν. Εσείς εργαζόσασταν στον χώρο της διαφήμισης. Και πώς προέκυψε το life coaching? Εργαζόμουν στο κομμάτι της διαφήμισης πολλά χρόνια και σαν στέλεχος και σαν επιχειρηματίας και υπάρχει, ρε παιδί μου, πάντα κάτι μέσα σου το οποίο δεν μπορείς να το αποτυπώσεις σε λέξεις και ας πούμε ότι γεννιέσαι με αυτό. Θεωρώ ότι γεννήθηκα με την ανάγκη να εμπνέω και να μοιράζομαι πράγματα με συνανθρώπους μου και εδώ και πολλά χρόνια διαβάζω πάρα πολλά βιβλία, έχω παρακολουθήσει πάρα πολλά σεμινάρια και όταν είχα τη διαφημιστική εταιρεία, τη δική μου που είχα, αυτό το πράγμα το οποίο έκανα με τον κόσμο που εργαζόταν στην εταιρεία μου, ουσιαστικά τους ενέπνεα. Δηλαδή, η δουλειά μου και τότε δεν ήταν ουσιαστικά mm-hmm. επιχειρηματίας αμυγός, αλλά ήταν να εμπνέω τους ανθρώπους. Οπότε αγαπώ πάρα πολύ τον άνθρωπο, όπου και να βρίσκεται ο άνθρωπος. Μηνύματα περνούσατε και τότε, λοιπόν, μέσω ναι, του μάρκετινγκ και της διαφήμισης. Ναι. Και κάποια στιγμή είχα διαβάσει και την ομιλία που είχε δώσει ο Σεφέρης όταν είχε πάρει τον Νόμπελ τότε, τον Νόμπελ λογοτεχνίας, και είχε πει ότι πρέπει να βρούμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται αυτός. Πρέπει πραγματικά να βρούμε τον άνθρωπο όπου και αν βρίσκεται αυτός και ο άνθρωπος βρίσκεται παντού, πίσω από οθόνες, πίσω από τηλεοράσεις, πίσω από social media, πίσω από καλές ή κακές πράξεις. Υπάρχει ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάποιο λόγο που κάνει αυτό το οποίο κάνει, είτε είναι καλό είτε κακό. Mm-hmm. Και πρέπει πραγματικά να ψάξει και ο ίδιος για ποιο λόγο κάνει αυτό το οποίο κάνει, πού θέλει να πάει τη ζωή του και πώς πραγματικά θα οργανώσει τη διαδρομή για να φτάσει και πέρα που θέλει.
Είσαστε πολύ δραστήριο στα social media, εγώ σας ακολουθώ, παίρνω έμπνευση, μην το σταματήσετε, αλλά επειδή έχουν κατηγορηθεί τα social media, ότι προβάλλουν αυτό το πρότυπο της τελειότητας και ότι έχουν μερίδιο στο ότι έχουμε γίνει πιο καταθλιπτικοί, πιο μίζεροι, δεν ξέρω αν συμφωνείτε σε αυτό, ότι οι άνθρωποι είναι λιγότερο χαρούμενοι. Εγώ το πιστεύω και το βλέπω, θέλω τη γνώμη σας, αν έχει αλλάξει η κοινωνία μας πάνω σε αυτό και θέλω να μας δώσετε και κάποια tips για το πώς να διαχειριστούμε όλη αυτή την τελειότητα των social media. Εσείς καταθέτετε τον εαυτό σας, την ψυχούλα σας, αλλά όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούμε έτσι να βγάλουμε μια πιο ωραία, πιο περιποιημένη πλευρά. Νομίζω ότι και τα social είναι ένα εργαλείο, δηλαδή όπως είναι και το μαχαίρι, όπου μπορεί να σκοτώσεις ή μπορεί να κάνεις μια επέμβαση και να σώσεις έναν άνθρωπο. Όπως είναι τα χρήματα, τα οποία η ερώτηση, τα χρήματα είναι καλά ή κακά, τα χρήματα είναι ό,τι είσαι και εσύ. Mm-hmm. Άρα και τα social media είναι ότι είμαστε και εμείς οι ίδιοι, οπότε ο καθένας, εάν θέλει να έχει social media, που δεν είναι απαραίτητο να έχει, μέσα από αυτό βγάζει τις δικές τους ανάγκες. Και υπάρχει και ένα πολύ σημαντικό ρητό που πάλι από αυτή τη χώρα ξεκίνησε, το μέτρον άριστον. Δηλαδή πραγματικά επειδή τα social media, μέχρι και το αναφέρατε, είναι φτιαγμένα από ειδικούς ανθρώπους, όπου θέλουν να είσαι συνέχεια μέσα και μέσα από ντοπαμίνη και άλλα τεχνάσματα ουσιαστικά να δίνουν στον εγκέφαλο αυτό που χρειάζεται. Εγώ από τότε που έβαλα ένα χρονικό περιορισμό κάθε μέρα 30 λεπτά στο Facebook, 30 λεπτά στο Instagram και έχω ένα ρολόι το οποίο μου λέει έχεις ολοκληρώσει 30 λεπτά για σήμερα, πραγματικά σώθηκα. Μα μας το γιατί προσφέρει είναι και η εφαρμογή με... αυτό. Μας ενημερώνει για τον χρόνο που καταναλώνουμε εκεί μέσα. Ναι. Ωστόσο νομίζω ότι το μυστικό είναι να μην συγκρίνουμε τη ζωή μας με την ζωή των άλλων που βλέπουμε. Έτσι. Η σύγκριση είναι ο κλέφτης της χαράς, έλεγε η Ελέονορ Ρούσβελτ. Και πραγματικά, επειδή είμαστε 8 δισεκατομμύρια άνθρωποι τελείως διαφορετικοί, πέφτουμε στην λούμπα της σύγκρισης και πραγματικά μέσα από τα social ο καθένας συνήθως, όχι πάντα, προβάλλει το καλό, τα ταξίδια του, τις επιτυχίες του, τα παιδιά του, όλες αυτές τις υπέροχες στιγμές. Και κάποια στιγμή λες καλά, μόνο εγώ τα έχω πάει χάλια. Και τελικά όλοι έχουμε τα χάλια μας. Οπότε μην πολύ πιστεύετε αυτό το οποίο βλέπετε και μην πολύ πιστεύετε και αυτό το οποίο νομίζετε ότι. Έτσι. Τώρα, αυτός που διαβάζει βιβλία αυτογνωσίας προσπαθεί να αλλάξει τη ζωή του. Ακολουθεί μανιωδώς ανθρώπους σαν εσάς. Έχω πολλά παραδείγματα τέτοια, το συζητάμε. Αλλά δεν τα καταφέρνουμε να πετύχουμε αυτή την τόσο διαφορετική ζωή που επιθυμούμε. Τι φταίει και δεν το καταφέρνουμε. Είναι τόσα πολλά. Νομίζω ότι ένα από τα βασικά πράγματα, δηλαδή μπορούμε να μιλάμε ώρες για αυτό το πράγμα που λέτε και δυστυχώς επειδή άκουγα την εκπαιδευτικό νωρίτερα που μιλούσε πριν από μένα, είναι βασικά πράγματα τα οποία δεν μάθαμε στα σχολεία. No. Δεν μάθαμε πώς να επιλέγουμε, δεν μάθαμε πώς να από το Α να πηγαίνουμε στο Β, δεν μάθαμε να επικοινωνούμε, δεν μάθαμε να ακούμε. Είναι πολλά πράγματα τα οποία δεν μάθαμε. Οπότε, ξέρετε, πολλές φορές είναι τα πολύ πολύ μικρά πράγματα τα οποία αν εστιάσεις σε κάνουν χαρούμενος. Δηλαδή, εγώ τώρα πριν από λίγο πήγα τις κόρες μου στη μαμά τους, γιατί είμαι χωρισμένος και ήταν το Σαββατοκύριακο το δικό μου. Πέταξα ένα χαρτάκι κάποια στιγμή στο σκουπιδοντενεκέ, το οποίο είχε μείνει στα χέρια μου. Αυτό είναι κάτι που μου έδωσε πολύ μεγάλη χαρά. Ψάχνω να βρω τη χαρά στα πολύ μικρά, σημαντικά πράγματα. Και όμως είναι στο ότι τα παιδιά μου είναι καλά, ναι, τα πήγα σπίτι τους, και είμαι στην ώρα στο ραντεβού. Μας επαναλαμβάνει τα αρνητικά μοτίβα, οπότε αυτή την επανάληψη πρέπει να την μάθουμε, να τη διακρίνουμε, να την εντοπίζουμε και να μην επιτρέπουμε στο μυαλό μας να μας παίζει τέτοια παιχνίδια. Αυτό είναι τεράστιο θέμα. Ένα παιδί διάβαζα στα 17 του χρόνια, έχει ακούσει παγκοσμίως, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα έχει ακούσει περίπου 150.000 φορές «όχι δεν μπορείς» και περίπου 5.000 φορές «ναι θα τα καταφέρεις». Ξαναλέω γιατί το νούμερο είναι τραγικό. Είναι τραγικό πραγματικά. Ένα παιδί στα 17 του χρόνια από το σύστημα, από την εκκλησία, από τα μίντια, από την οικογένεια, από το σχολείο, θα έχει ακούσει 150.000 φορές κάτι αρνητικό σε αντίθεση με 5.000 φορές κάτι θετικό. Οπότε προγραμματίζουμε τα παιδιά μας και τον ίδιο μας τον εαυτό 30-1 στον αρνητισμό και μετά αναρωτιόμαστε για ποιο λόγο βλέπουμε το αρνητικό, δεν μπορούμε να δούμε το θετικό. Και μετά βλέπουμε ότι πραγματικά η παγκόσμια χαρά είναι σε ιστορικό χαμηλό. Οπότε ξαναγυρίζουμε εκεί. Έχετε πει ότι το όνειρό σας είναι να μπει αυτό το μάθημα αυτογνωσίας στον έμπορο, στα σχολεία. Να σας το ευχηθώ πραγματικά και πείτε μας αν έχουν γίνει βήματα. Θα ήταν έχουμε προχωρήσει, τέλειο, έχουμε θα ήταν προχωρήσει πάρα πολύ. Αυτό το οποίο λέμε ναι, μπορώ, είναι μια κοινωνία εκπαιδευτικών οι οποίοι ενδιαφέρονται πραγματικά για το πώς θα μπει αυτογνωσία, η αυτοεκτίμηση, το παιχνίδι, η συναισθηματική νοημοσύνη στα σχολεία
Και πραγματικά είναι μια παρέα η οποία συνέχεια μεγαλώνει. Μία φορά τον μήνα κάνουμε ένα μεγάλο Zoom call, όπου κάποιοι εκπαιδευτικοί μοιράζονται πολύ όμορφα πράγματα που κάνουν στα σχολεία. Την τελευταία συνάντηση ήταν περίπου 200-300 εκπαιδευτικοί. Οπότε είναι μια πρωτοβουλία κοινή πολλών εκπαιδευτικών. Εγώ είμαι ο μόνος που δεν είμαι εκπαιδευτικός και μου έχουν κάνει τη χάρη να είμαι στην παρέα. Όπου θέλουμε πραγματικά όλα αυτά τα πράγματα που αναρωτιόμασταν γιατί δεν μάθαμε να μπουν σιγά σιγά στα σχολεία. Έχει προχωρήσει πολύ αυτό. Και όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο site, το οποίο λέγεται nemboro.gr, και έχει πρακτικές που εφαρμόζουν εκπαιδευτικοί από όλη την Ελλάδα και πώς σε μία ή δύο διδακτικές ώρες τα παιδιά μας μπορούν να μάθουν πολύ πολύ βασικά πράγματα που εμείς δεν μάθαμε ποτέ. Οπότε είναι μια πρωτοβουλία ουσιαστικά αυτό το οποίο αναφέρατε. Είναι μια μεγάλη κοινωνία εκπαιδευτικών που πιο πολύ ενδιαφερόμαστε όχι αν θα αξιολογηθούν ή όχι, αλλά είτε αξιολογηθούν είτε όχι, πώς αυτά τα πράγματα μπορεί να αφήσουμε τον κόσμο καλύτερο από αυτό έτσι που βρήκαμε ουσιαστικά. Ένα όνειρο που έγινε πρωτοβουλία, γιατί κάποιοι το πιστέψατε και μακάρι να πάρει τη μορφή που πρέπει για να φτάσει στα παιδιά μας αυτή η πληροφορία. Πρέπει να φτάσει στα παιδιά αυτή η πληροφορία. Και έχει πραγματικά πολύ αξιόλογους εκπαιδευτικούς ανά την Ελλάδα που κάνουν πραγματικά πολύ πολύ καλή δουλειά στα δημόσια σχολεία και όχι μόνο. Θα μπορούσαμε να μιλάμε ώρες, πραγματικά. Να σας αποδεσμεύσω όμως να μην καταχραστώ το χρόνο σας, να προετοιμαστείτε και για την αυριανή εκδήλωση. Να πούμε ότι είναι στις 7, η ομιλία σας 10 πράγματα που δεν μας έμαθαν. Στις 7 στο Blind Pig για το βιβλίο «Ναι». Έτσι, νομίζω ότι μόνο αυτόν τον τίτλο θα μπορούσε να είναι. Είναι το τέταρτο βιβλίο. Μας έχετε κάνει το δώρο ένα, δύο δώρα μας έχετε κάνει, το Captain και ήρθε το «Ναι» που νομίζω ότι ο τίτλος ήρθε πολύ φυσιολογικά. Ναι, κάπως έτσι. Σας αναμένουμε αύριο στη Λαμία, κύριε Ξενάκη, ευχαριστώ θερμά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, πραγματικά ευχαριστώ.